Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα καταρχάς να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σας αναφορικά με την απόφαση του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου να απαγορεύσει την κάθοδο του κόμματος Κασιδιάρης στις επικείμενες εθνικές εκλογές. Σχόλιο επί της ουσίας της αποφάσεως προφανώς δεν μπορεί να γίνει και το καταλαβαίνετε αυτό, διότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, αποφασίζει με βάση το νομοθετικό πλαίσιο και με βάση την ανεξάρτητη κρίση του κάθε δικαστικού λειτουργού. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η κυβέρνηση φρόντισε δια των δικών της πρωτοβουλειών κυρίως να θεσπίσει όλα αυτά τα θεσμικά εργαλεία τα οποία θα αφήναν εκτός του κοινοβουλίου εγκληματικές οργανώσεις ή κόμματα τα οποία δεν σέβονται τη δημοκρατία. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια παραδοχή στην οποία δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Από εκεί και πέρα βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή η πρωτοβουλία δεν ακολουθήθηκε από όλα τα κόμματα. Ειδικά περιμέναμε από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία είχε τη δυνατότητα να υποβάλει υπόμνημα, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία, να ούτως ώστε να υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα ενισχύσουν τη δικαιοδοτική κρίση των δικαστών, ώστε να αποκλειστεί ένα κόμμα που επαναλαμβάνει τα χαρακτηριστικά όπως αυτά που ανέφερα νωρίτερα. Δυστυχώς δεν το έπραξε. Νομίζω ότι όλοι κρινόμαστε. Το να κλείνουμε πονηρά το μάτι σε μια ομάδα ψηφοφόρων ή να βγάζουμε τον εαυτό μας εκτός από μια συνολική διεκδίκηση στην οποία στήσαμε το πολιτικό σύστημα έπρεπε να λειτουργεί και έπρεπε να βρίσκεται αντιμέτωπο. Δυστυχώς είναι μια διαπίστωση η οποία θα βαραίνει, πιστεύω, για πολλά χρόνια στο μέλλον το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν αποδίδεται την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο γεγονός ότι κλείνει το μάτι σε ακροδεξιά έτσι στοιχεία. Γενικότερα η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μας έχει πείσει ούτε για την καθαρότητα των θέσεων, ούτε για την πραγματική υποστήριξη ζητημάτων που επαναλαμβάνω αυτονόητα τίθενται στην ατζέντα της πολιτικής κοινής και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι προϋποθέτουν αυτονόητα πάλι με τον ίδιο τρόπο την κοινή στάση όλων των κομμάτων. Και βεβαίως προφανώς δεν είναι άποψη ότι είναι καλοδεχόμενοι οι ψήφοι από όπου και αν προέρχονται. Είχε εκφραστεί κάποια στιγμή από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα κυβέρνησης τότε αυτή η άποψη. Αλλά αντίθετα εγώ πιστεύω προσωπικά ότι είναι κάποια θέματα τα οποία μας ξεπερνάνε και τα οποία δεν αφήνουν κανένα περιθώριο ούτε μικροκομματικής προσέγγισης ούτε μικροκομματικής σκοπιμότητας. Δυστυχώς δεν στέκεται στο ύφος των περιστάσεων ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι η πρώτη φορά, ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, δεν είναι η πρώτη φορά. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο τίθεται στην κρίση των Ελλήνων πολιτών και αυτό εκτιμώ ότι θα αποτυπωθεί ακόμη και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Όσο και αν πιστεύει κανείς ότι μπορεί να κερδίσει μικροκομματικά ωφέλη ή ότι με μια στάση που δήθεν είναι δημοκρατική αλλά στην ουσία είναι ακριβώς το αντίθετο, μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του δεδομένα, τελικά βρίσκεται αντιμέτωπος μάλλον με τον ίδιο το δικό του εαυτό και με ζητήματα τα οποία όλοι λίγο πολύ ξέρουμε που τελικά καταλήγουν. Μάλιστα. Τώρα, ποιο θεωρείτε ότι είναι το δίλημα της πρώτης κάλπης και αν υπάρχει δίλημα πρώτης, δεύτερης κάλπης, δηλαδή τι βλέπετε τελικά, γιατί με την απλή αναλογική δεν φαίνεται να προκύπτει από δημοσκοπικά πάντοτε στοιχεία, αλλά και μια σειρά αναλύσεων και εκτιμήσεων ότι θα υπάρξει μια κυβέρνηση αυτοδύναμη τουλάχιστον. Καταρχήν όλα αυτά ξέρετε ότι διαμορφώνονται με μια δυναμική αλλαγή το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και εξηγούμε. Νομίζω ότι είναι καταγεγραμμένο σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι αυξάνεται όλο και περισσότερη η συσπήρωση γύρω από τη Νέα Δημοκρατία και γύρω από το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, ως ενδεχομένως το πρόσωπο ενός ηγέτη που έχει αποδείξει και αξιοπιστία, αλλά κυρίως σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την πατρίδα και τον τόπο, κατάφερε με τις δικές του επιλογές να βρεθούμε σε μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα. Αυτό βοηθάει για να διευρυνθεί η ψαλίδα μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου κόμματος. Αν με ρωτάτε, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι διαμορφώνονται συνθήκες για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το ζήτημα βεβαίως είναι ότι και οι πολίτες από τη δική τους πλευρά, γιατί σε αυτούς απευθυνόμαστε, πρέπει να στείλουν ένα σαφές μήνυμα ότι σε καμιά περίπτωση δεν επιθυμούν τη λεγόμενη κυβέρνηση των ηττημένων, όπως θέλει αυτή τη στιγμή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάτι το οποίο στην πραγματικότητα αντιβαίνει σε οποιαδήποτε ηθική και σε οποιαδήποτε πολιτική προσέγγιση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι σέβεται κανείς την απόφαση του ελληνικού λαού, τη δημοκρατία, το μοναδικό μήνυμα, η μοναδική δύναμη, η μοναδική κατάληξη είναι η λαϊκή ετοιμιγορία. Είναι δηλαδή αυτό που τελικά αποφασίζουν οι πολίτες. Εκτιμώ πάντως ότι όσο περνάει ο χρόνος, τόσο και αυξάνεται η επιρροή της Νέας Δημοκρατίας στους Έλληνες ψηφοφόρους
με μια πολύ απλή σύγκριση μπορούν όλοι να κατανοήσουν τι πρέπει να ψηφίσουν και γιατί, αρκεί να κάνουν μια συγκριτική εντός εισαγωγικών προσέγγιση μεταξύ του δύο περίοδου 2015-2019 και 2019-2023. Είμαι βέβαιος ότι σε όλα τα επίπεδα, σε προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό, εθνικό, θα διαπιστώσει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια τεράστια πρόοδος. Αντίθετα, τα χρόνια αναφοράς 2015-2019 είναι χρόνια για τα οποία όλοι θέλουμε να αποθήσουμε τις όποιες μνήμες ή τις όποιες αναμνήσεις εξακολουθούμε να κουβαλάμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κρατήσατε και διαχειριστήκατε για αρκετά χρόνια. Από τα κορυφαία ζητούμενα, κύριε Υπουργέ, η επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης. Εδώ σε αυτό το τομέα τι έχει γίνει και πόσο ικανοποιημένος είστε εσείς από το αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα? Κοιτάξτε, είναι προφανές και σωστά το θέτετε ως το μείζον ζήτημα που αφορά στη δικαιοσύνη, ότι ο μεγαλύτερος προβληματισμός που υπάρχει στην κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες αφορά στον χρόνο απονομής της δικαιοσύνης. Πρέπει όμως να δούμε τη μεγάλη εικόνα και πρέπει ενδεχομένως να καταλήξουμε σε κάποιες διαπιστώσεις, να κρίνουμε τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ενδεχομένως να φτάσουμε και στην προσδοκία που έχουμε. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι ναι, υπάρχει ένα θέμα με τον χρόνο της απονομής της δικαιοσύνης, το οποίο όμως δεν δημιουργεί τεράστιο σκαλοπάτι μεταξύ του χρόνου που χρειάζεται η δικαιοσύνη στην Ελλάδα και του χρόνου που χρειάζεται η δικαιοσύνη σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λυθεί και δεν πρέπει να απαντηθεί. Γι' αυτό τον λόγο ακριβώς και αναλάβαμε σειρά πρωτοβουλειών. Ψηφίσαμε έναν αριθμό ρεκόρ νομοσχεδίων, 30 μεταρρυθμιστικά και ξεχρονιστικά νομοσχέδια σε 3,5 χρόνια, όταν από το 2000 έως το 2019 για την ελληνική δικαιοσύνη με πολλές διαφορετικές κυβερνήσεις και πολλούς διαφορετικούς υπουργούς δικαιοσύνης ψηφιστήκαν 31 νομοσχέδια. Άρα λοιπόν, σε 3,5 χρόνια 30 νομοσχέδια, σε 20 χρόνια 31 νομοσχέδια. Φτάνει όμως αυτό? Όχι, δεν φτάνει. Εξελίξαμε την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης με άλματα κυριολεκτικά τα τελευταία 4 χρόνια. Με αποτέλεσμα ως το τέλος του 2025 η ελληνική δικαιοσύνη να κινείται απολύτως στη λεγόμενη ψηφιακή εποχή, την εποχή του e-justice. Για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια δρομολογούμε την κατασκευή 7 νέων δικαστικών μεγάρων στην ελληνική περιφέρεια, μεταξύ των οποίων στον Βόλο, όπως γνωρίζετε, και στη Λαμία για την κεντρική Ελλάδα, όπως και της πτέρυγας του δικαστικού μεγάρου που είχε καταδραστεί στην Καρδίτσα από το 2000, αλλά βεβαίως και νέου δικαστηρίου στον Πειραιά και νέου πρωτοδικείου στην Αθήνα, προκειμένου να τελειώσουμε με παθογένειες, οι οποίες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό προφανώς δεν δημιουργούσαν τόσο θετική εικόνα για τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά επενδύσαμε στο ανθρώπινο δυναμικό, βάζοντας για πρώτη φορά κριτήρια κατά την αξιολόγηση των δικαστών στην επιθεώρηση, καθιερώνοντας τα υποχρεωτικά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια των δικαστών και ενισχύοντας σε προσωπικό τη δικαιοσύνη, τόσο με την ίδρυση της δικαστικής αστυνομίας, όσο και με την ίδρυση της κατεύθυνσης δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια συνολική προσέγγιση, η οποία εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του 2025 θα μας δώσει την ευκαιρία να έχουμε μια διαφορετική δικαιοσύνη. Το λέω παντού. Μας λέτε. Του 2023, αλλά μέχρι το τέλος του 2025, και θέλω να είναι και κάτι σαν μια προσωπική δέσμευση αυτό το οποίο αναφέρω μέσα από την επικοινωνία μας και μέσα από τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, ότι μέχρι το τέλος του 2025 η εικόνα της ελληνικής δικαιοσύνης θα έχει αλλάξει σημαντικά σε ένα τέτοιο επίπεδο που θα ικανοποιεί την προσδοκία της κοινωνίας και των πολιτών. Μάλιστα, μας λέτε λοιπόν ότι θα χρειαστεί το χρόνο του όλο αυτό, γιατί μπορεί να ψηφίστηκαν 30 νομοσχέδια, να υπάρχει ένα μεγάλο πλέγμα παρεμβάσεων, αλλά χρειάζεται χρόνο για να δούμε τα αποτελέσματα. Είναι απολύτως σαφές. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι έχει ένα μαγικό κουμπί, ένα μαγικό ραβδί που μπορεί να αλλάξει μια πραγματικότητα η οποία πρωτίστως αναφέρεται σε ανθρώπους. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πλέον κρίσιμος. Δεν χρειάζεται να κρυφτούμε πίσω το δάχτυλό μας. Δεν είναι μόνο οι υποδομές, δεν είναι μόνο η ψηφιοποίηση, δεν είναι μόνο η νόμη, η νομοθέτηση. Προφανώς τον κρίσιμο ρόλο τον παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας. Με ό,τι εν πάση περιπτώσει έχει προηγηθεί, ξέρουμε ότι η ψηφιοποίηση θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025. Ξέρουμε ότι το νέο σύστημα που αξιολογεί και επιθεωρεί τους δικαστές θα αρχίσει να είναι εμφανές από το επόμενο δικαστικό έτος και μετά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται αυτός ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου οι ψηφισμένες μεταρρυθμίσεις να οριμάσουν, να αρχίσουν να λειτουργούν και να αρχίσουν να αποδίδουν αποτελέσματα. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφή όλα αυτά.
Όπως επίσης και ότι έχουμε κάνει μια σειρά δράσεων για τις οποίες θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, που αφορούν από τη σύσταση ειδικών τμήματων για να εκδικάζουν κατά προτεραιότητα υποθέσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, μέχρι τη σύσταση του Ειδικού Γραφείου Συλλογής Στατιστικών Στοιχείων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάτι το οποίο θα συνιστά ένα τεράστιο εργαλείο στα χέρια του κάθε Υπουργού Δικαιοσύνης από τώρα και στο μελλοντικό χρόνο. Επαναλαμβάνω, όπως ενισχύσαμε τους ανακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών, με τη διαμεσολάβηση, με την Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, έχουμε κάνει πραγματικά τεράστια βήματα σε πολλούς τομείς οι οποίοι ήταν ξεχασμένοι εδώ και δεκαετίες. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο, δεν σας το κρύβω. Δεν φανήκαν μεν άμεσα τα αποτελέσματα, γιατί κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατό πρακτικά. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα επόμενα χρόνια η ελληνική δικαιοσύνη θα βρει πραγματικά και το δικό της βηματισμό. Κυρίως όμως θα δώσει την ευκαιρία στους Έλληνες πολίτες και να κατανοήσουν τη σημαντικότητα των μεταρρυθμίσεων που κάναμε, αλλά κυρίως να δούνε και να διαπιστώσουν ότι σε μια χρονική περίοδο που η χώρα μας έβγαινε από τις πολλές και μεγάλες δυσκολίες, που προσπαθήσαμε να μεταρρυθμίσουμε το κράτος, να το εξυγχρονίσουμε, με την ίδια ακριβώς λογική έκανε τα δικά της βήματα και η ίδια η δικαιοσύνη. Θα ήθελα πάντως να μείνουμε σε μία από τις πιο έτσι πρόσφατες παρεμβάσεις, αλλαγές που έγιναν και έχει να κάνει με τα κυκλώματα, με τους λεγόμενους κυνηγούς του χαλκού, που σε πολλές περιπτώσεις είτε αφήνουν εκτεταμένες περιοχές χωρίς ρεύμα, γιατί κλέβουν και από το σύστημα της ηλεκτροδότησης, είτε και αυτοί από τη δική τους πλευρά συνέβαλαν στα όσα ζήσαμε με τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών. Κλέβουν από παντού, προκαλούν διαρκώς δολιοφθορές, και όμως αυτά τα θέματα ήταν οι κατηγορίες που τους αποδίδονταν ήταν σε βαθμό πλημελήματος. Ναι, δυστυχώς. Αυτή είναι η διαπίστωση. Με τις αλλαγές στο ποινικό κώδικα είχαμε μια απομείωση ποινών. Μιλάω για τις αλλαγές που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση μια μέρα πριν κλείσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο για να οδηγηθεί η χώρα στις εκλογές. Ακατανόητες κυριολεκτικά, δεν ξέρω με ποια λογική. Εμείς αφενός μεν φροντίσαμε και επαναφέραμε σε κακουργηματικό βαθμό και κακουργηματική ποινή κάποιες πράξεις που αφορούν στην ασφάλεια των συγκοινωνιών. Σκεφτείτε ότι αν δεν είχαμε αλλάξει τον Νοέμβριο του 2019 κάποιες διατάξεις που αφορούσαν στην ασφάλεια των συγκοινωνιών σταθερής τροχιάς, μιας και αναφερόμαστε στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, θα σας έλεγα ότι κανείς από αυτούς τους ανθρώπους που ενδεχομένως θα θεωρηθούν υπεύθυνοι από την ελληνική δικαιοσύνη σε ένα επόμενο χρονικό διάστημα, δεν θα μπορούσε να τιμωρηθεί με πιθανότητα ποινής ισόβια, ακόμη και αν αυτό αφορούσε την απώλεια 57 ανθρωπίνων ζώων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι αλλαγές που κάναμε ήταν πραγματικά ουσιαστικές, αποδίδοντας την αίσθηση και το μέγεθος του δικαίου απέναντι σε ζητήματα τα οποία δυστυχώς με έναν τραγικό τρόπο βρήκαμε μπροστά μας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Επίσης θα σας πω ότι αλλάξαμε φυσικά και την ποινή που αφορά στην κλοπή του χαλκού, των μετασχηματιστών της ΔΕΗ, όλων αυτών των ζητημάτων που είδαμε τα τελευταία χρόνια να δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, και φυσικά τα απλά πλημελήματα, όπως σωστά επισημάνατε, πλέον γίνονται κακουργήματα, τιμωρούνται με κακουργηματικές ποινές και βεβαίως αναβαθμίζεται το ποινικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται και με το οποίο αντιμετωπίζονται. Είναι θέματα και ζητήματα τα οποία προσπαθούμε είτε να αντιμετωπίσουμε είτε να προλάβουμε. Διότι η προηγούμενη κυβέρνηση, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, με μια σπουδή που κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει, άλλαξε τον ποινικό κώδικα δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά και δίνοντας την ασφάλεια στους Έλληνες πολίτες. Γι' αυτόν τον τρόπο και έχουμε κρατήσει στην πραγματικότητα ενεργή την Επιτροπή, την Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή Παρακολούθηση του Ποινικού Κώδικα, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα μέσα σε ένα δεύτερο χρόνο να έρθουμε να επέμβουμε συνολικά και να ρυθμίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία γεννήσαν ερωτηματικά και ενδεχομένως ένα κενό δικαίω. Είμαστε εδώ, ξέρουμε ότι δεν είναι τίποτα εύκολο, δεν είναι κανείς υπέρ μιας λογικής ή μιας φιλοσοφίας ότι μπορεί να νομοθετούμε υπό το βάρος της ψυχολογίας της στιγμής, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να νοθύνουμε ανοχήρωτη την ελληνική πολιτεία και τους Έλληνες πολίτες απέναντι σε παραβατικές συμπεριφορές που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό βλέπετε τι συνέπειες έχουν, διαπιστώνετε ότι δημιουργούν τεράστια ζητήματα και προφανώς εντείνουν το αίσθημα της ανασφάλειας των Ελλήνων πολιτών. Μάλιστα, αναφερθήκατε τώρα ήδη στο δικαστικό μέγαρο της Καρδίτσας. Ποιες άλλες παρεμβάσεις σας σχετικά με την Καρδίτσα θα κρατούσατε στη διάρκεια αυτής της τετραετίας? Ποιες θα ξεχωρίζατε? Εντάξτε, ό,τι αφορά το δικαστικό μέγαρο της Καρδίτσας, πέραν το ότι έχουμε καταφέρει να εντάξουμε στο πρόγραμμα ΣΔΙΤ κατασκευής δικαστικών μεγάρων κεντρικής Ελλάδος, δηλαδή μαζί με την κατασκευή
του Δικαστικού Μεγάρου του Βόλου και του Δικαστικού Μεγάρου της Λαμίας, την πτέρυγα του Δικαστικού Μεγάρου που ουσιαστικά είχε καταδραστεί από το 2000, αν θυμάμαι καλά, και από τότε ήταν σε μια προσπάθεια να βρεθεί χρηματοδότηση και να προωθηθεί. Τώρα αυτό έχει τελειώσει σαν θέμα. Έχουμε καταφέρει και έχουμε εντάξει το Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσα σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης μαζί με το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Επιπλέον όμως, στην Καρδίτσα είναι γνωστό ότι την επόμενη τριετία θα έχουμε νέο αστυνομικό μέγαρο. Ένας από τους 5 νομούς της Ελλάδος που θα έχουν νέο αστυνομικό μέγαρο είναι ο νομός της Καρδίτσας. Έχουμε καταφέρει να εντάξουμε το νοσοκομείο της Καρδίτσας σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και με 5,5 εκατομμύρια ευρώ θα ανακατασκευαστεί, θα ανασυγκροτηθεί συνολικά. Αλλά βεβαίως τρομολογούνται και πολύ μεγάλα, πολύ σπουδαία έργα, τα οποία θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία του νομού, κυρίως απευθύνονται στον αγροτικό τομέα. Κάνουμε το νέο πιστό δίκτυο άρδευσης του Ταυροπού, το μεγάλο αρδευτικό έργο μεταξύ Υπέρειας Φασάλων και Ορφανών Καρδίτσας. Περί τα 200.000 στρέμματα θα αρδεύονται με αυτόν τον τρόπο. Και βεβαίως κλείσαμε με το έργο της ίδρυψης από τη λίμνη Σμοκόβου. Επικαιροποιήθηκε, εγκρίθηκε η μελέτη Λαζαρίδη για την άρδευση από τη λίμνη Σμοκόβου. Νομίζω ότι σε 9 Μαΐου θα πάει η έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Και εκτιμώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι μια καλή περίοδος, όπου με έργα πραγματικά, έργα υποδομής, ουσιαστικά έργα που δίνουν υπεραξία στην αγροτική παραγωγή, θα πετύχουμε το στόχο για εξοικονόμηση ενέργειας, για μείωση κόστους παραγωγής, για εξυγχρονισμό της αγροτικής διαδικασίας, τα οποία νομίζω ότι είναι μείζωνα ζητούμενα, ειδικά για ένα νομό που βασίζει ως επιτοπλίστων το εισόδημά του στο αγροτικό εισόδημα. Αυτή, ξέρετε, είναι μια αδιάκοπη προσπάθεια, δεν σταματάει. Και βεβαίως όλοι οι νομοί της ελληνικής περιφέρειας έχουν ανάγκη από έργα. Είναι έργα τα οποία αλλάζουν και την φυσιογνωμία, αλλά και την οικονομική εξέλιξη και ανάπτυξη του κάθε νομού. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια τα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και στην Καρδίτσα και στη Θεσσαλία γενικότερα, σε συνεργασία με την περιφέρεια, έχουν γίνει με τον πλέον εμφατικό, με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο. Αρκεί κανείς να γυρίσει η Θεσσαλία, να γυρίσει την Καρδίτσα για να δει ότι γίνονται έργα πάκρι σ' άκρη, αφήνοντας πίσω μας οριστικά μια περίοδο που δεν γινόταν σχεδόν τίποτα, μια περίοδο που ο νομός είχε υποβαθμιστεί, μια περίοδο που όλοι αναζητούσαμε το φως στο βάθος του τούνελ, χωρίς αυτό να είναι ορατό και χωρίς να έρχεται κοντά. Εκτιμώ ότι τα επόμενα χρόνια και στην Καρδίτσα και στη Θεσσαλία και στην Ελλάδα θα ζήσουμε μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα. Εκτιμώ ότι αυτή η προσπάθεια που έβαλε ουσιαστικά τα θεμέλια αυτή τη κυβερνητική θητεία, ενώ η προσπάθεια που έβαλε τα θεμέλια για μια καλύτερη Ελλάδα που οδεύει σε ένα πραγματικό δρόμο οικονομικής ανάπτυξης, σε ένα δρόμο μεταρρύθμισης του κράτους, ψηφιοποίησης, σε ένα δρόμο ανάκαμψης της εξωτερικής μας πολιτικής, αλλά βεβαίως και ενίσχυσης της αμυντικής μας πολιτικής. Νομίζω ότι όλα αυτά τα βλέπουν κανείς, τα βλέπουν οι Έλληνες πολίτες και στις 21 Μαΐου με το δικό τους τρόπο, με τη δική τους επιλογή, με τη δική τους ετοιμιγορία. Νομίζω ότι θα δώσουν στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη δυνατότητα για την επόμενη κυβερνητική θητεία να ολοκληρωθεί ένα πραγματικά σπουδαίο έργο. Να πούμε κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, ότι φυσικά και συνεχίζετε και τις περιοδίες σας και τις επαφές σας με κατοίκους, με εκπροσώπους φορέων, αλλά και τις συγκεντρώσεις σας με ετεροδημότες. Και αύριο στο Βόλο έχετε μια συγκέντρωση ετεροδημοτών, έτσι, της Καρδίτσας, που ζουν και εργάζονται εδώ στη Μαγνησία, στο ξενοδοχείο Ξενία στις 6 το απόγευμα, αν τα λέω σωστά. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Αύριο το απόγευμα θα βρισκόμαστε στο Βόλο, στις 6 το απόγευμα στο Ξενία. Και βεβαίως 2 ώρες μετά στη Λάρισα για τις ομιλίες των ετεροδημοτών. Ξέρετε, οι καρδισιώτες είναι πολλοί και βρίσκονται πάντα. Είναι πολλοί και διάσπαροι. Ειδικά στους 2 νομούς της Ιταλίας, πρωτίστως στο Βόλο αλλά και στη Λάρισα, λόγω της εγκύτητας, υπάρχει τεράστιος αριθμός καρδισιωτών. Χθες ήμουν στη Θεσσαλονίκη σε μια πραγματικά εντυπωσιακή συγκέντρωση πάλι με τους ετεροδημότες της Καρδίτσας και την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Είναι αναγκαία και αυτή η επικοινωνία, να είμαστε ειλικρινείς, διότι όλοι αυτοί που μπορεί να μένουν μακριά από την Καρδίτσα έχουν και τη σκέψη τους και το μυαλό τους και την καρδιά τους στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησαν. Ενδιαφέρονται να έχουν και μια ενημέρωση για όσα γίνονται, αλλά βεβαίως και να έχουν και μια επαφή με μια πραγματικότητα που εξελίσσεται πολύ θετικά τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν, μιας και το λέμε αυτό, να καλέσω όσους μας ακούνε τηλεθεατές σας από το Βόλο αύριο στις 6 ώρα να βρίσκονται κοντά μας και βεβαίως μετά στη Λάρισα και στο Ιμπέριαλ. Και στη Λάρισα, τι ώρα είναι η εκδήλωση στη Λάρισα? Στο Ιμπέριαλ. Μάλιστα. Έτσι, θα είναι μεγάλη μου χαρά να έχουμε αυτή την διαδραστική, όπως συνηθίζω και λέω, επικοινωνία, μιας και νομίζω ότι είναι η πραγματική ευκαιρία και να ανταλλάξουμε απόψεις
αλλά και να συζητήσουμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή επιτυχία προσωπική, κύριε Υπουργέ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.